Ο καιρός το επόμενο τριήμερο, αν και δεν θα είναι ανοιξιάτικος, παρόλα αυτά θα μας κάνει το χατήρι και δεν θα χαλάσει με βροχές και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τις πολλές εκδηλώσεις που έχουν οργανώσει για την Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα σε ανοιχτούς χώρους φορείς της Θεσσαλίας. Παρασκευή προς Σάββατο σε όλη Υποκύσσαβο και στα βορειοδυτικά των Τρικάλων αναμένονται χιονοπτώσεις με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει. Όμως Σάββατο και Κυριακή το θερμόμετρο θα δείχνει από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο τώρα έχουμε πάλι κατά περιόδους συννεφιές, ίσως και λίγες βροχές κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Θεσσαλίας. Όμως θα έχουμε και αρκετά ανοίγματα κυρίως γύρω στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία όμως θα κατέβει γιατί έχουμε βοριάδες οι οποίοι θα ενισχυθούν, θα φτάσουν 4 και πιο ανοιχτά στα 5 και την Κυριακή που έχουμε σχεδόν έθριο καιρό. Έχουμε βοριάδες οι οποίοι αυτή τη φορά θα εξασθενήσουν, θα είναι στα 3 και πιο ανοιχτά στα 4 μποφόρ. Όμως τα χιόνια που θα πέσουν στις βορειότερες περιοχές, καθώς επίσης το παρέλειψα, θα έχουμε και Παρασκευή προς Σάββατο χιονοπτώσεις και στα δικά μας ορεινά, κυρίως όλη Υποκύσσαβο και βορειοδυτικά των Τρικάλων, λιγότερα στα Χάνια και στο Περτούλι. Όλα αυτά θα συντελέσουν στο να έχουμε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες και την Κυριακή, 13 με 14 βαθμούς ως προς τις μέγιστες τιμές. Ετοιμάστε χαρταετούς και μην ανησυχείτε για τίποτα. Με καλό καιρό θα γιορτάσουμε τα φετινά κούλουμα, αφού το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει λίγο πιο ψηλά την Καθαρά Δευτέρα. Καθαρή Δευτέρα τώρα. Έχουμε έθριο σχεδόν καιρό, δεν έχουμε προβλήματα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα, με μια τάση κυρίως από το μεσημέρι και μετά, όπου εξασθενούν οι βοριάδες, μια τάση ανόδου. Και να δώσουμε και το στίγμα. Η συνέχεια της εβδομάδας θα μας επαναφέρει στους 20 και βαθμούς, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Άλλα πισωγυρίσματα με χαμηλές θερμοκρασίες δεν θα μας κάνει ο καιρός. Όμως βροχές μας περιμένουν αρκετές μέσα στο Μάρτιο. Αντίθετα, οι υπόλοιποι μήνες της Άνοιξης θα είναι λιγότερο βροχεροί. Είναι το τελευταίο πισωγύρισμα. Εξάλλου, το στατιστικό, να το αναφέρω και αυτό, το στατιστικό του Νοέμβρη που βγάλαμε για το χειμώνα, όσον αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Βροχές όμως θα έχουμε και άλλες. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάρτιος θα είναι αρκετά βροχερός σε σχέση με τον Απρίλιο και τον Μάη, που μάλλον θα έχουμε λιγότερες βροχές από το μέσο όρο.